σταθερά από τα μέσα του 2015, από την Παύλιο δηλαδή της δραματικής αυτής συνόδου κορυφής, η Γαλλία επενδύει στη στήριξη της Ελλάδος για να είναι παρούσα στον ευρωπαϊκό διάλογο και να δίνει μήνυμα διαφοροποίηση από τη Γερμανία, και αυτό το κράτησε σταθερά ο Ολάντ για 2 χρόνια, και η εκτίμησή μου είναι ότι θα ενταθεί αυτό με τον Μακρόν αυτή τη στιγμή. Είναι η φωτοβολίδα διαφοροποίησης της Γαλλίας από τη γερμανική πολιτική, όσο η Γερμανία δεν δέχεται να ανοίξει ο συνολικός διάλογος. Με την ευκαιρία αυτή, πατώντας στο ερώτημά σας, υπάρχει ένα ατού στα χέρια της Γερμανίας που μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα σε όλα τα σχέδια Μακρόν. Είναι γνωστή η αλλεργία της Γαλλίας για οτιδήποτε μπορεί να οδηγήσει την Ευρώπη σε ομοσπονδιακή μετεξέλιξη. Η Γαλλία βλέπει την ευρωπαϊκή ενοποίηση και την πολιτική πλαισίωση της Ευρωζώνης, δεν την βλέπει πέρα από την ενισχυμένη διακρατική και διακυβερνητική συνεργασία. Άρα, ένας γερμανικός ελιγμός, όταν δεν θα μπορούν να απορρίπτουν τις γαλλικές προτάσεις, είναι ακριβώς να τους δώσουν αυτή τη δυναμική για να κάνουν τη Γαλλία να αναδιπλωθεί στη συνέχεια. Το είχαμε δει όλο αυτό στη συζήτηση για τη συνταγματική συνθήκη το 2000, το 2003, με τη συνθήκη, με το δημοψήφισμα στη Γαλλία το 2005. Δηλαδή, όσο είναι ταμπού για τη Γερμανία η αμοιβαιοποίηση του χρέους και η μεταφορά πόρων από το βορρά στο νότο, άλλο τόσο είναι ταμπού για τη Γαλλία η υπέρβαση της εθνικής κυριαρχίας σε μια ομοσπονδία. Σκεφτείτε μια Γαλλία που πιέζει για κοινή άμυνα ως πρόπλασμα, ως μάλλον ένα στάδιο πριν από το Ευρωπαϊκό Υπουργείο Οικονομικών, και μια Γερμανία που θα ζητήσει από τη Γαλλία να κάνει πλήρως αυτό που σημαίνει κοινή άμυνα. Βλέπετε ποτέ τη Γαλλία έτοιμη να θέσει τις πυρηνικές της δυνάμεις υπό την εποπτεία Ευρωπαϊκής Κοινής Αρχής ή να θυσιάσει τη μόνιμη της έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας στο όνομα της Ευρώπης? Αυτά είναι τα μεταξύ των δύο χωρών. Αμερικανοποίηση της γαλλικής πολιτικής ζωής έχει επέλθει με τους θεσμούς της Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας και με την εκλογή του Προέδρου με καθολική ψηφοφορία. Αυτό έχει επέλθει διαδοχικά. Ήταν λιγότερος ο συγκεντρωτισμός της εξουσίας επί στρατηγού Ντεγκόλ, αυξήθηκε επί Ζισκάρ Ντεστέν και κορυφώθηκε επί Φρανσουά Μιτεράν. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Τώρα, αυτό που έγινε, η ίδρυση μιας παράταξης και ενός κόμματος για να εξυπηρετήσει μια πολιτική ανάγκη του κατεπήγοντος, αυτό οφείλεται και σε κάτι άλλο. Το 2000 συντμήθηκε η προεδρική θητεία στη Γαλλία, που 7 χρόνια έγινε 5 χρόνια και συνέπεισε με την θητεία της Βουλής. Άρα, όποιος ψηφίζει πρόεδρο, συνήθως τις εκβουλευτικές εκλογές που ακολουθούν, του δίνει και την πλειοψηφία που χρειάζεται στη Βουλή για να κυβερνήσει. Το κόμμα του Μακρόν, που είναι οι μεταρρυθμιστικές, υποτίθηκε ρεαλιστικές πτέρυγες της γαλλικής δεξιάς και του σοσιαλιστικού κόμματος, οι πτέρυγες Ροκάρ και Ζιπέ, μπορεί να έρθει πρώτος σε αυτές τις εκλογές, αλλά κανείς δεν ξέρει τι πολιτικό μέλλον θα έχει. Πάντως, οι θεσμοί της Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας λειτουργήσαν ως δίχτυ ασφαλείας σε μια στιγμή συμπίεσης της κοινωνίας και αποσταθεροποίησης του πολιτικού συστήματος. Έδωσαν μια σταθερότητα η οποία δεν αντιστοιχεί, μια κοινοβουλευτική θεσμική σταθερότητα που είναι αναντίστοιχη με την κατάσταση της γαλλικής κοινωνίας.